Νούνιες, ο Ισπανός συγκλίνει. Κάνει κίνηση, ο Νωρό και παίρνει μπάλα, πλασάρει, δοκάρει και μέσα. Στεφάν Νωρό 1-0 στο 16 για τον Απόλλωνα. Ο Γάλλος, ο οποίος σκοράρει όπως είχε κάνει και στο παιχνίδι με την Ένωση. Δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Στεφάν Νωρό από την εκπληκτική κάθετη παλιά του Αντώνιο Νούνιες. Παλιά και πάλι για τον Τσισοκό, προϋποθέσεις και πάλι για τον Απόλλωνα. Το γύρισμα, ο Κυρόφσκι θέλησε εδώ να πιάσει το ανάποδο, τα κατάφερε. 2-0 όμως τα καταφέρνει ο Νούνιες. Ο Απόλλωνας που ξεσπάει σε ένα τρίλεπτο μέσα και στο 20 διπλασιάζει τα τέρματά του με τον Αντώνιο Νούνιες. Να φτάνει και αυτός στα 2 γκολ στο εφετινό πρωτάθλημα. Σκοράρει μετά την πρεμιέρα, μετά από 82 μέρες. 2-0 με τον Αντώνιο Νούνιες. Εδώ ο Νούνιες κατέβασε εξαιρετικά. Ο Νούνιες παλιά για τον Κυρόφσκι. Το πλασέ και 3-0 με τον Λόπες. Στο 26 καταιγιστικός ο Απόλλωνας. Βάζει από παντού, να μου επιτραπεί να πω, η άμυνα της Αλκής. Στο 26 σε ένα δεκάλεπτο 3 γκολ. Αυτή την φορά είναι ο Λόπες. Πρώτο εφετινό για τον Πορτογάλο που δεν συνηθίζει βέβαια να σκοράρει. Ανοίξει κάποιο χώρο για τον Απόλλωνα, όπως βλέπουμε και τώρα. Εδώ ο Σισοκό με προϋποθέσεις ο Απόλλωνας τώρα. Θέλει να βρει τον Κυρόφσκι, τον βρήκε, το σουτ 4-0. Ο Σκοπιανός που συνεχίζει να είναι πιστός στην παράδοση που φτιάχνει ο ίδιος. Είχα πει προηγουμένως ότι όποτε έχει ξεκινήσει βασικός, σκοράρει, το κάνει και σήμερα. 4-0 για τον Απόλλωνα στο 67. Νομίζω ότι κάπου εδώ οι όποιες αμυδρές ελπίδες της Αλκής για επιστροφή στο παιχνίδι εξανεμίζονται. Κόλαρ. Χαμτανή που πέρασε, κάθε την παλιά τον Κυρόφσκι. Σκοπιανός βγήκε πλάγια, πέρασε για τον Σισοκό. Με τον Κατσί αντίπαλο τον ταλαιπωρεί. Σέντρα είναι καλή, από κοντά 5-0. Δεν υπάρχει offside, ο Χαμτανή είναι ο σκόρερ. Διαστάσεις τριάμβου στην προδιαγραφόμενη νίκη του Απόλλωνα στο 77 και ο Ραχίτ Χαμτανή γράφεται πλέον στον πίνακα τον σκόρερ. Πρώτο φετινό γκολ για τον Μαροκινό στο 77. Από την πολύ ωραία ενέργεια του Σισοκό. Φάουλ με τον Άσπας, καλοκτυπημένο, κεφαλιά και το γκολ από τον Βασκονσέλος μειώνει για την Αλκή στο 90. Γκολ της τιμής με τον Πορτογάλο που νομίζω ότι δικαιούται το γκολ. Μιλένκο είχε πάρα πολλές προσπάθειες, έδωσε πολλές μάχες. Τρίτο εφετινό γκολ για τον Μπερνάρντο Βασκονσέλος.